Βέβαια, η συζήτηση ήταν απολογισμός ουσιαστικά κυβερνητικού έργου μέχρι τώρα. Και επιτρέψτε μου και εμένα η τοποθέτηση να είναι γενική, από την αντίθετη πλευρά βέβαια, να προβάλλουμε. Αν θέλετε, όλες αυτές τις ενστάσεις και τις διαφορετικές θέσεις που υπάρχουν στο κίνημα, αλλά και τις θέσεις του κόμματός μας που τις έχουμε εκφράσει πολλές φορές, καταδικάζοντας αυτή την αντιασφαλιστική πολιτική που καταργεί κάθε κοινωνικό ασφαλιστικό δικαίωμα που κατακτήθηκε με πολύ σκληρούς αγώνες πέρα από τις πελατειακές σχέσεις που δεν έχουν να κάνουν με το κίνημα και τη δράση του. Αυτά ήταν θέμα των κομμάτων, των κυβερνήσεων που ήθελαν να παίξουν πάλι με τα λεφτά των ασφαλισμένων για να μπορούν να θωρακίζουν την εξουσία τους. Το ζήτημα λοιπόν της κοινωνικής ασφάλισης, σε αυτό το ζήτημα αποκαλύπτονται πράγματι δύο κόσμοι. Αυτός που εσείς επιμένετε των κερδών και ότι σήμερα το ασφαλιστικό σύστημα μπαίνει εμπόδιο. Είναι κόστος για την εργοδοσία και θα πρέπει να μειωθούν οι εισφορές τους, θα πρέπει να απαλλαγούν όπως και το κράτος και όλα αυτά να μεταφερθούν στις πλάτες των ίδιων των ασφαλισμένων. Αυτή είναι η πολιτική σας, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ πριν. Πάνω σε αυτή τη γραμμή, η οποία έχει χαραχτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεστε λοιπόν και εναρμονίζετε το νομοθετικό πλαίσιο σε αυτές τις αποφάσεις αυτής της εχθρικής ένωσης του κεφαλαίου ενάντια στους εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους. Τι είχαμε μέχρι τώρα? Είχαμε αύξηση των ορίων ηλικίας για τη σύνταξη. Είχαμε καταβαράθρωση των συντάξεων. Εντάξει, 6.000 παίρνουν τα δικά σας παιδιά που ήταν οι διευθυντές. Λοιπόν, δεν παίρνουν οι εργάτες. Λοιπόν, καταβαράθρωση των συντάξεων. Είχαμε λοιπόν ανατροπή όλων των ασφαλιστικών παροχών σε βάρος των εργαζομένων. Είχαμε εδώ κατάργηση ακόμα και παροχών για εργατικά ατυχήματα. Για τους ανάπηρους μιλάμε για μια σφαγή. Τώρα, πρόσφατα, σας στείλανε, κύριε Υφυπουργέ, οι ανάπηροι κάναν και διαδήλωση, διαμαρτυρία έντονη για την πιστοποίηση την οποία τι κάνετε, ενώ συνολικά δίνεται για παράδειγμα σε έναν που έχει σκλήσεις κατά πλάκας ποσοστό αναπηρίας 80%, όμως το ποσοστό αναπηρίας της κινητικότητας το κάνετε κάτω από το 67% για να μην παίρνει αυτό το ποσό που δίνεται για τη βοήθεια άλλου προσώπου. Αλλά αυτό είναι τραγικό. Είναι επέσχυντο και είναι ντροπή αυτή η κατεύθυνση που έχετε δώσει στα ΚΕΠΑ να τσακίζουν, αν θέλετε, αυτή τη δυνατότητα να μπορεί να βοηθιέται ο άνθρωπος στο σπίτι του από έναν άλλον άνθρωπο παίρνοντας αυτό το επίδομα. Λέω ότι δεν έχει όριο, τέλος πάντων, αυτή η ανατροπή που γίνεται σε εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα στον άνθρωπο τον ίδιο για την ανάγκη του, τη βασική του ανάγκη, να ζει με αξιοπρέπεια. Τι κάνατε λοιπόν εσείς σαν Νέα Δημοκρατία από όταν μπήκατε? Πατήσατε στον νόμο του Κατρούγκαλου και όλοι τον εκθιάζετε. Νομοποιήσατε μάλλον όλα αυτά τις ρυθμίσεις που τις έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας αντισταγματικές. Τις κάνατε συνταγματικές και συνεχίσατε λοιπόν το έγκλημα σε βάρος της κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό που επιδιώκετε, και δεν ξέρω τι άλλο νομοσχέδιο θα φέρετε, είναι η πλήρη εναρμόνιση της κοινωνικής ασφάλισης με τις αποφάσεις, όπως είπα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σύνταξη φιλοδόρημα, που δεν φτάνει να ζήσουν οι συνταξιούχοι. Και τώρα το Πάσχα θα είδατε πολλές εικόνες στην τηλεόραση, που λέει ο άλλος, που έλεγε μια συνταξιούχα, παιδάκι μου, εγώ με 460 ευρώ, τι μπορώ να πάω? Και εσείς λοιπόν, εδώ, τι μας λέτε, παρουσιάζετε την εικόνα, μια εικονική πραγματικότητα ή με το κεφάλι κάτω την αλήθεια? Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προκαλείται λοιπόν και τους απόμονες της δουλειάς. Πήγαινε στην αξιόχη προθέσεις του Υπουργείου Εργασίας, συναντήθηκα με την Υπουργό, την κυρία Μιχαηλίδου, και τι τους είπε? Δεν σας φτάνει σύνταξη, ξαναγίστε πάλι στη δουλειά. Είναι ντροπή. Είναι έσχος. Αυτό είναι έσχος, είναι ντροπή.
να λέτε σε απόμονους δουλειά, 40 χρόνια στη δουλειά, που δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους, που έχουν δώσει τα νιάτα τους, όλη την νικμάδα τους και παρήγαγαν αμύθιτο πλούτο για αυτή την κοινωνία, να τους δίνετε συντάξεις πείνας για να τους λέτε ότι άμα δεν σε φτάνει, γυρίζει πάλι πίσω στη δουλειά. Τι να πούμε. Τι να πούμε. Σας χαρακτηρίζει λοιπόν αυτή η στάση απέναντι σε αυτόν τον κόσμο που ανασυγκρότησε την Ελλάδα, που έκανε τα πάντα, παρήγαγε τα πάντα και τους λέτε σήμερα, τους απαντάτε έτσι στις διεκδικήσεις τους. Κοιτάξτε να δείτε. Απαλλάσσετε λοιπόν την εργοδοσία και το κράτος από εισφορές. Αυτός είναι ένας στόχος σας που πάντα τον κάνατε και τα προηγούμενα χρόνια. Και παρουσιάζεται λοιπόν αυτή την μείωση των εισφορών ως αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων. Μα μην τρελαθούμε κιόλας. Η εισφορά, κύριε, είναι μισθός του εργαζόμενου. Τον μειώνεται. Είναι μισθός του εργαζόμενου. Δηλαδή ένας εργοδότης όταν λέει ότι παίρνει ένα εργαζόμενο δεν βγάζει έξω την εισφορά του. Λέει αυτό είναι το κόστος, αυτό μου κοστίζει ο εργαζόμενος. Το βάζει στη τιμή του προϊόντος. Εσείς τι κάνετε, μειώνετε λοιπόν το μισθό του εργαζόμενου, αυξάνετε την κερδοφορία του κεφαλαίου. Αυτό κάνετε. Και παρουσιάζετε λοιπόν εδώ ψέματα στον κόσμο ότι τι κάνετε, αυξάνετε δήθεν το εισόδημα του εργαζόμενου. Ποιο εισόδημα αυξήθηκε. Ποιο εισόδημα αυξήθηκε. Το σχέδιο λοιπόν είναι η συνολική ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος. Από κοινωνικό δικαίωμα το μετατρέπεται σε επένδυση. Το είπε σήμερα πάλι ο Υπουργός εδώ. Δεν κρύβεται σε αυτό. Ότι θα αποτελέσει κεφάλαιο για επενδύσεις. Το ΤΕΚΑ, αλλά και τα άλλα που υπάρχουν στο μυαλό σας και στα σχέδιά σας, τα οποία δεν τα αποκαλύπτουν ακόμη. Υποχρεώνονται τους εργαζόμενους να γίνουν επενδυτές. Ατομικό ρίσκο, κυνήγι του τζόγου. Γιατί αυτό κάνατε με το ΤΕΚΑ, αυτό κάνατε με τους νέους ανθρώπους που ξέρουν τι θα δίνουν και δεν ξέρουν ποτέ τι θα πάρουν πίσω ως σύνταξη. Αυτό είναι το κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Γιατί στην πορεία υπάρχουν και οι κρίσεις, οι οποίες διαλύουν τα αποθεματικά των ταμείων, όπως τα διαλύσανε την προηγούμενη περίοδο, όχι τα διαλύσανε, τα φάγανε αυτοί που τρώνε και τη σάρκα και τη ζωή του ίδιου του λαού μας τόσα χρόνια. Τα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία αναφερθήκατε ότι είναι πολύ μικρή η ισχύ τους μέχρι τώρα. Τι είναι αυτά, πώς λειτουργούν, σε βάρος τίνους λειτουργούν, σε βάρος του ίδιου του εργαζόμενου. Αρπάζουν λοιπόν τις εισφορές και στο τέλος, με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, δίνουν ό,τι προαιρούνται, ό,τι θέλουν, ό,τι έχει απόδοση. Και αν έχει απόδοση, από πού εξαρτάται, από τη λειτουργία αυτού, του άδικου, του βάρβαρου συστήματος. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι καθαρά κερδοσκοπική επιχείρηση. Μοναδικό κριτήριο έχει τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Καμία αξιοπιστία δεν έχει όσπες τη δυνατότητα απόδοσης, σύνταξης ή άλλων ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Και αυτό το ξέρει πολύ καλά ο κόσμος. Είναι ευάλωτος στον κίνδυνο της πτώχευσης και της κατάρρευσης. Έτσι, οι αιματηρίες θυσίες που απαιτείται να κάνει κάποιος εργαζόμενος για να αποκτήσει μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης σύνταξη, υγεία, προστασία, είναι στον αέρα. Όπως έχει αποδειχτεί πάρα πολύ καλά από τις άλλες χώρες. Την Enron, στη ΣΥΠΑ, τη Maxwell, στην Αγγλία. Να σπείς πρόνοια στη χώρα μας. Αποδείχθηκε πολύ καλά ότι άλλες δεκάδες ασφαλιστικές εταιρείες και εδώ οι εργαζόμενοι έμειναν σύξυλοι. Η στρατηγική και ανάγκη του κεφαλαίου όσον αφορά την ανάπτυξη κερδοφορίας προϋποθέτουν τσάκισμα της τιμής της εργατικής δύναμης. Και αυτό κάνετε βήμα το βήμα όλοι σας. Και αυτές οι ανάγκες του κεφαλαίου επιτάσσουν τις αλλαγές στο ασφαλιστικό, οι οποίες δεν σταμάτησαν από το 1992 με μεγάλη ένταση. Μιλάτε για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Δεν είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα με τα μέτρα του κεφαλαίου, του κράτους τους, αλλά και των πολιτικών δυνάμεων που το υπηρετούν. Γιατί δεν θέλουν να δίνουν ούτε τα λίγα ψίχουλα που μέχρι τώρα έδιναν για τους απόμαχους της δουλειάς,
τους ακατεμένους από την άγρια εκμετάλλευση εργάτες, τους νέους, τις νέες, τους αυτοαπασχολούμενους, τους επιστήμονες, τους αγρότες, παρά την τεράστια φορολογία τους και τις φορές στα ταμεία. Έτσι εννοείται τη βασιμότητα. Αύξηση ορίων ηλικίας, μείωση συντάξεων, μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, με ιδιωτική ασφάλιση για να δίνουν τζάμπα χρήμα στο κεφάλαιο και παραπέρα βέβαια υποβάθμιση της δημόσιας υγείας, που είναι ένα μεγάλο θέμα που αν θέλετε εμείς το θέτουμε μαζί με την κοινωνική ασφάλιση και είναι ένα ζήτημα που αφορά συνολικά κάθε εργατική λαϊκή οικογένεια. Και τι κάνετε εσείς, τι λέτε, η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιώδης την αποκαλείται εναρμόνιση. Τη διασφαγή των συντάξιμων αποδοχών για παλιούς και νέους συνταξιούχους και εργαζόμενους, τι λέτε, αποκατάσταση της ισονομίας. Εντάξει τώρα, θα χάσουν και οι λέξεις το νόημά τους. Η έννοια της ανταποδοτικότητας είναι αυτή που χτυπά στην καρδιά του προβλήματος. Αφού αρνείται τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης και την αντιμετωπίζεται σαν ένα οικονομικό δείκτη, ο οποίος δεν παίρνει υπόψη ότι ο εργαζόμενος εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές, όπως είπα και προηγουμένως, έχει δώσει τα νιάτα του, τη ζωή του, την υγεία του κατά τη διάρκεια του εργάσιμου βίου. Αυτό δεν το παίρνετε καθόλου υπόψη σας. Το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και η ανταποδοτικότητα είναι η βάση της λογικής με την οποία λειτουργεί η ιδιωτική ασφάλιση. Αυτά μας αναδείξατε τώρα και με την παρουσία σας. Οι εισφορές των εργαζομένων χρησιμοποιούνται σαν μέσο επένδυσης από τα αποτελέσματα της οποίας θα καθορίζεται το επίπεδο σύνταξης και άλλων παροχών. Η ανταποδοτικότητα είναι ταυτισμένη με τις συντάξεις πείνας, με την υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, συγκρούεται με την απέτηση των εργαζομένων για κάλυψη των διευρυμένων σύγχρονων αναγκών τους. Ανταποδοτικότητα σημαίνει ότι για υπηρεσίες που χρηματοδοτούνταν και παρέχονταν από το κράτος, θα παρέχονται πλέον με πρόσθετη άμεση πληρωμή ή έμεση μέσω επιβολής πρόσθετη φόρου εισφοράς. Αυτό σημαίνει ότι οι αναγκαίες κοινωνικές υπηρεσίες εξαρτώνται άμεσα από την οικονομική δυνατότητα των λαϊκών οικογενειών. Και επειδή έχουμε μία διαφορετική αντίληψη για το ασφαλιστικό σύστημα, χρησιμοποιείται το δημοκρατικό πρόβλημα. Το είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι το αναδιαμετρικό σύστημα, λέτε, ήταν τότε που ήταν πολλοί εργαζόμενοι και λίγοι συνταξιούχοι. Από πού πηγάζει το δημοκρατικό πρόβλημα, πώς δημιουργείται? Ξαφνικά άλλαξε το DNA του λαού και δεν κάνει παιδιά? Τι είδους πρόβλημα είναι το δημογραφικό πρόβλημα? Εσείς δεν καταδικάζετε χιλιάδες νέους και νέες στην ανεργία, την υποαπασχόληση? Δεν δημιουργείτε, ξέρετε, τα προβλήματα στα νέα ζευγάρια? Τι λύση, ποια είναι η πολιτική σας για τα νέα ζευγάρια? Ποια είναι η πολιτική σας? Επικαλείστε λοιπόν το δημογραφικό ζήτημα. Προβάλλετε υποκριτικά, αυτό λέμε εμείς. Δεν μπορεί αυτό να λυθεί αν δεν αντιμετωπιστούν ορισμένα του βασικούς παράγοντες που επιδρούν στο πρόβλημα, όπως η φτώχεια, η ανεργία, η ανασφάλεια και το κόστος ζωής. Εδώ η ακρίβεια τσακίζει. Ποιος έχει την ευθύνη σήμερα που ένας νέος δυσκολεύεται να ανοίξει σπίτι? Ότι αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας που αναξαρτοποιείται από τους γονείς? Στα 40 φεύγουν από το σπίτι. Ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Τα οικονομικά βάρη αποτελούν εμπόδιο σε ένα νέο ζευγάρι να κάνει παιδιά. Με το επιχείρημα της αύξησης του μέσου όρου προσδόκιμου ζωής προωθείτε την ενεργό γύρανση. Αυτό κάνετε. Επιβάλλεται λοιπόν την απασχόληση μέχρι τα βαθιά γεράματα. Αυτό τους λέει και η κυρία Μιχαηλίδου. Γυρίστε πάλι πίσω στη δουλειά. Να αντέξετε, να μην πεινάσετε, να μην είστε στην εξαθλίωση. Οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να ζήσουν παραπάνω χρόνια εκτός παραγωγής. Να ζήσουν ελεύθεροι, χωρίς το βραχνά της εργοδοτικής εκμετάλλευσης και καταπίεσης. Να ξεκουραστούν και να διαθέσουν τον χρόνο τους όπως αυτοί επιθυμούν. Δεν μπορείτε εσείς να το στερήσετε γι' αυτό. Αυτό στερείται σήμερα στον κόσμο. Το ΚΚΕ αντιμετωπίζει την κοινωνική ασφάλιση σαν ένα πολιτικό ζήτημα. Θεωρεί ότι είναι ζήτημα του ίδιου του εργατικού ασφαλιστικού κινήματος, του εργατικού κινήματος, του λαϊκού κινήματος, και μέσα από την ανάπτυξη των αγώνων, τη σύγκρουση
με αυτή την πολιτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων εδώ μπορεί να ανατραπεί αυτός ο σχετισμός και να έχουμε μια κοινωνική ασφάλιση που θα είναι δημόσια, καθολική, υποχρεωτική, με οικοδόμηση ενός ενιαίου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, που θα περιλαμβάνει τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τις υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης υγείας, τις παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, άρα πάνω απ' όλα συντάξει αξιοπρεπής και όχι επιδόματα πτωχοκομείου. Υπάρχει, ήταν υπήρχε η σύνδεση της σύνταξης, της κατώτερης σύνταξης με το βασικό, το κατώτερο μισθό του ανίκητου εργάτη, το καταργήσετε και αυτό. Εμείς λέμε ότι έτσι πρέπει να είναι η σύνταξη, στο 80% του κατώτερου μισθού και βεβαίως αυτή να είναι στο βασικό μισθό που διεκδικεί το κίνημα και όχι σε αυτά που θέλει το κεφάλαιο και οι ανάγκες τους. Για να μην μακρηγορήσω, τα αιτήματα τα έχουμε πει. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς λέμε ότι μπροστά σας είστε, έχετε μία πολιτική. Δεν θέλω να κάνω ερωτήσεις. Τις ερωτήσεις έκανα μέσα από την τοποθέτησή μου, γιατί και τα όρια ηλικίας θα τα αυξήσετε και οι οφειλές των εργοδοτών αυξάνονται και οι συντάξεις κυρίας μειώνονται και οι ανάπηροι δυστυχώς έχουν τα προβλήματα που είπα και προηγουμένως, αλλά και άλλα που δεν είπα. Και με βάση αυτά, εμείς είμαστε στους δρόμους του αγώνα για ασφαλιστικό σύστημα που έχει ανάγκη ο λαός μας.